Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, πάντοτε στην 13η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, παράγραφος 37, λάμδα ζήτα. Να με συγχωρέσετε. Λάμδα έψιλον, 35. Με το γενικό τίτλο «Σταυρωθέντα και τα φέντα», που λέγει στην επιγραφή της κατηχήσεως ο Άγιος Κύριλλος. «Ζητούμεν δε γνώνε σαφώς που τέθαπτε. Χειροποίητος άρα ο τάφος. Άρα κατά τους των βασιλέων τάφους υπερανέχει της γης εκλήθων γεγέννηται το μνήμα συγκειμένων. Και τούτο τι επιτίθεται, είπατε ημίν ο προφήτε, και του τάφου την ακρίβειαν που τίθεται και που αυτόν ζητήσομεν». Γνωρίζετε από τις προηγούμενες ομιλίες μας, αναλύσεις που κάνουμε στο κείμενο του Αγίου Κυρίλου, ότι ο Αγίος Κύριλλος επιστρατεύει τους προφήτες δια να καταδείξει ποιος είναι εκείνος ο οποίος εσταυρώθη και ετάφη. Ότι είναι ο ενανθρωπής Θεός, και οι προφήτες βεβαίως με τις προφητείες των κατοχυρώνουν την ταυτότητα, αποδεικνύουν και κατοχυρώνουν την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γι' αυτό και θα πρέπει πάντοτε όταν ομιλούμε για θέματα πίστεως να τα κατοχυρώνουμε και οι πιστοί μας να έχουν μέσα τους την απόδειξη, όχι έξωθεν, έσωθεν, από αυτή πάλι την Αγία Γραφή, ώστε να έχουμε κατά συνείδηση πιστούς. Η πίστη να μην είναι ταλαντευωμένη, αλλά να είναι εδραία. Και κατά τη συνήθειά του παίρνει λεπτομέρειες τώρα από την Σταύρωση του Χριστού και την ταφή του και ερωτά τους προφήτες: «Για πέστε μας, ο προφήτε, αυτά εσείς τα έχετε πει, αυτά που εμείς ιστορικά πια τα βρίσκουμε εις τα Ευαγγέλια». Και λέγει τώρα εδώ: «Ζητούμε να μάθουμε με σαφήνεια πού είναι θαμμένος». Ο τάφος άραγε ή το χειροποίητος ή φυσικός τάφος. Διότι είναι γνωστό, στην Παλαιστίνη υπήρχαν τα λεγόμενα φυσικά σπήλαια, στα οποία πολλά τέτοια μικρές σπηλίτσες, πάρα πολύ μικρές, που εκεί εναπέθετον τους νεκρούς των οι Εβραίοι. Αλλά υπήρχαν όμως και τα τεχνητά σπήλαια, τα οποία ελαξεύοντο σε βράχους και γίνοντο τάφοι, συνήθως οικογενειακοί. Γι' αυτό λέγει: «Είναι χειροποίητος άραγε ο τάφος». Άραγε είναι σαν και εκείνους τους τάφους τους βασιλικούς που είναι ψηλά από την επιφάνεια της γης και είναι κτισμένοι με λίθους μεγαλοπρεπείς εκλήθων γεγέννηται το μνήμα συγκειμένων, όπως θα λέγαμε αυτοί οι τάφοι, τα μαυσολία που σαν πολυτελείς τάφοι, ή ακόμη οι πυραμίδες στην Αίγυπτο, μεγαλοπρεπέστατα μνημεία. Μήπως λοιπόν είναι κάπως έτσι? Και ακόμη τι επιτίθεται? Όταν ετέθη στον τάφο, τι μπήκε στον τάφο? Πέτρα, πυραμίδα χτίστηκε από πάνω, γιατί είναι γνωστό ότι ο τάφος είναι κάτω στην Αίγυπτο, η βασιλική τάφη, και από πάνω χτίζεται μετά η πυραμίδα. Για πέστε μας,
Πού θα τον ζητήσουμε, λέγει. Ο προφήτε, πέστε μας την ακρίβεια, πώς τα πράγματα έχουν. Η δε φασίν, αυτοί δεν λέγουν. Καταρχάς, ο προφήτης Ισαΐας, 51,1. Εμβλέψατε εις την στερεάν πέτραν, ειν ελατομήσατε. Κοιτάξτε, λέγει, εμβλέπω. Δεν λέει βλέψατε, εμβλέψατε. Που θα πει παρατηρήστε. Στην πέτρα τη στερεά βράχο, την οποία λέγει εσείς ελατομήσατε, που σημαίνει ότι ο τάφος θα ήταν χειροποίητος, δεν θα ήταν φυσικός και ακόμη δεν θα ήταν μεγαλοπρεπής εκ λίθων συγκειμένων, δηλαδή πέτρες η μια πάνω στην άλλη, δηλαδή κτίσμα, αλλά θα είναι πέτρα λατομημένη. Εμβλέψατε και είδετε, λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος. Έχεις εν Ευαγγελίης. Να το τώρα, πάμε στα Ευαγγέλια. Πάμε δηλαδή στη ιστορική θέση. Εν μνήματι λαξευτό, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς 23,53. Εν μνήματι λαξευτό, ο ειν λελατομημένον εκ πέτρας, θα πει στη συνέχεια ο Μάρκος 15,46. Τι λέει ο Ισαΐας? Κοιτάξτε, λέει, στη στερεά πέτρα την οποία ελατομήσατε. Τι λέγουν οι Ευαγγελιστές ιστορικά? Ότι ήτο, λέγει, σε μνήμα λαξευτό και λελατομημένον σε εκ πέτρας. Και τι γίνεται? Ποταπή του μνήματος η θύρα. Ποια είναι η πόρτα του μνημείου, ερωτάει τώρα ο Άγιος Κύριλλος. Πάλι προφήτης άλλος λέγει. Και ποιος είναι αυτός ο προφήτης? Θρήνη Ιερεμίου 3.53. Τι λέγει? Εθανάτωσαν εν λάκο ζωήν μου και έθηκαν λίθον επ' εμή. Μέσα σε λάκο θανάτωσαν τη ζωή μου, δηλαδή με έβαλαν σε τάφο και εκεί έβαλαν από πάνω μου πέτρα. Ο λίθος ο ακρογωνιαίος, ο εκλεκτός, ο ένδυμος, όπως λέγει εδώ ο Ισαΐας πάλι και ο Απόστολος Πέτρος, ενδοτέρω λίθου κύμε προς ολίγων χρόνων, λίθος προς κόμματος Ιουδαίης και σωτήριος της πιστεύουσιν. Εγώ ο λίθος που είμαι πρόσκομα στους Ιουδαίους, σκάνδαλο στους Ιουδαίους, αλλά είμαι σωτήριος εκείνος οι οποίοι πιστεύουν. Εγώ αυτός ο λίθος είμαι ενδότερα του λίθου που έβαλαν στο μνημείο. Ένα όνομα του Χριστού είναι ο λίθος, η πέτρα, η ακρογωνιαία. Ο λίθος ο ακρογωνιαίος. Όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες κλπ. Αυτός τώρα ο λίθος, ο Χριστός, είναι πίσω από έναν άλλον λίθον. Δηλαδή την πλάκα, την πέτρα, τη μεγάλη που εκύλησαν και έβαλαν μπροστά εις τον μνημείον. Βλέπετε προφητεία. Βλέπετε ιστορία. Ενεφυτεύθη τίνιν το ξύλον της ζωής εν τη γη, ή να απολαύσει της ευλογίας η καταραθήσα γη και η να λιθώσει η νεκρή. Εδώ θα κάναμε μια μικρή ανάλυση. Είναι πολύ ωραία αυτή η διατύπωση εδώ του Αγίου Κυρίλλου, πολύ ωραία. Ήρθε, λέει, και φυτεύθηκε επάνω στη γη το ξύλον της ζωής. Ξύλο θα πει δένδρον. Και τούτο για να μπορέσει η γη μας η οποία εδέχθη κατάρα να ευλογηθεί, να απολαύσει την ευλογία και έτσι να λυθούν οι νεκροί, δηλαδή να ελευθερωθούν οι νεκροί. Τι θα πει αυτό? Πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, πάμε στο πρώτο βιβλίο, τη Γένεση.
Πάμε στα πρώτα κεφάλαια της γενέσεως. Σε εκείνα που μας λένε ότι ο Θεός εφύτευσε παράδεισον. Και εφύτευσε δύο δέντρα, λέγει, μεταξύ των άλλων δέντρων, εν το μέσο του παραδείσου, το ένα ήτο της γνώσεως του καλού και του κακού, και το άλλο ήτο της ζωής. Ποιο το δέντρο της ζωής? Εάν, λέγει, εδοκίμαζαν από εκείνο οι πρωτόπλαστοι, θα ζούσαν αιωνίως. Φυσικά το δέντρο αυτό δεν είχε μέσα του σπέρμα ζωής, όπως και το άλλο το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, που θα υπήρχε το μετά τη γεύση του ο θάνατος, αναφυσβητήτως δεν υπήρχε εκεί σπέρμα θανάτου. Ήσαν δύο απλά δέντρα, δύο κοινά δέντρα, όπως όλα τα δέντρα του παραδείσου, φυσικά δέντρα πέρα για πέρα. Πού ήτο ο θάνατος ή η ζωή, ή στην υπακοή ή στην παρακοή? Εκεί το θάνατος ή η ζωή. Εάν ο Αδάμ οίκουε, υπήκουε, τότε θα εδοκίμαζε το δέντρο της ζωής, δηλαδή θα έμενε αθάνατος. Εάν δεν υπήκουε, τότε θα υπήρχε το θάνατος. Εκεί λοιπόν η ζωή, εκεί και ο θάνατος. Πού? Στην υπακοή. Πού? Στην προαίρεση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τελικά θα διάλεγε τι θα έκανε για τον εαυτόν του. Αλλά όταν οι πρωτόπλαστοι εδοκίμασαν, έπεσαν, εισήλθε ο θάνατος, ο Αδάμ εξορίστηκε του παραδείσου. Και λέγει ο Θεός ότι έταξε εκεί τα χερουβίμ να φυλάσσουν την οδόν προς την ζωή, λέγαμε και σε μια περασμένη φορά, την φλογίνη ροφέα την στρεφωμένη, ώστε να μην μπορέσει εκεί ο Αδάμ να μπει και να δοκιμάσει από το ξύλο της ζωής. Λέγει σαφώς, για να μην μπει, να μην μπορέσει, λέει, απλώς το χέρι του Αδάμ και φάγει από εκεί, και έτσι γίνει αθάνατος. Και όπως λέγουν οι πατέρες, γίνει το κακό να θάνατον. Εδώ υπάρχει μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού. Αλλά ο δρόμος αυτός ανοίχθηκε, είπαμε, με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Ενθυμίστε, δεν πειράζει να το ξαναπούμε, ότι ενοικήθηκε η υλικότητα, ο θάνατος και η αμαρτία. Η υλικότητα, ότι ο άνθρωπος ως υλικός, γιατί ο άνθρωπος πάντα δεν είναι η ψυχή, ο άνθρωπος ολόκληρος είναι σώμα και ψυχή, βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού, και η υλικότητα υπερνικήθηκε με την ενανθρώπιση, ο θάνατος υπερνικήθηκε με τον θάνατον του Χριστού και την Αναστασή του, με την Αναστασή του, και η αμαρτία με τον θάνατο το σταυρικό του Χριστού. Έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται πια στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού. Ο δρόμος ανοίχθηκε. Αλλά αφού ανοίχθηκε ο δρόμος, τότε έχουμε τη γεύση του καρπού, του δέντρου της ζωής. Αλλά πού θα πάμε να το βρούμε? Το δέντρο αυτό φυτεύθηκε στη γη. Μα ο παράδεισος, μη γυρεύετε τον παλιό παράδεισο, ούτε εκείνο το καθορισμένο δέντρο. Κοινό δέντρο ήτο. Είπαμε, δια την εντολή ήτο η ζωή, και όχι δια την φύση του δέντρου. Αλλά τώρα έχουμε το δέντρο της ζωής φυτεμένο επάνω στη γη. Και αυτό το δέντρο της ζωής είναι ο Ιησούς Χριστός. Φυτεύθηκε, λέει, το δέντρο της ζωής. Τι θα πει φυτεύθηκε? Ενυνθρώπισε επί της γης ο Υιός του Θεού. Και τώρα μπορώ να φάω τον καρπόν της ζωής. Ποιο είναι? Το σώμα του και το αίμα του. Γι' αυτό ακριβώς λέγει ο Κύριος, ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, έχει ζωή αιώνια. Έτσι δοκιμάζουμε από το δέντρο της ζωής. Και αν θέλετε, τότε οι πρωτόπλαστοι πήραν την εντολή να μην δοκιμάσουν από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, επί ποινή θανάτου. Τώρα παίρνουν την εντολή οι άνθρωποι να δοκιμάσουν από το δέντρο της ζωής, εις περίπτωση που δεν θα εδοκίμαζαν
η ποινή των θα ήτο ο θάνατος. Δηλαδή, δοκιμάζω, έχω τη ζωή. Δεν δοκιμάζω από τον καρπόν αυτόν, το σώμα και το αίμα του Χριστού, έχω τον θάνατον. Διότι είναι σαφές, όταν λέει ο Κύριος ότι έχει ζωή αιώνιον ο τρώγων μου την σάρκα και πίνον μου το αίμα, προφανώς εκείνος ο οποίος δεν τρώγει τη σάρκα του και δεν πίνει το αίμα του, δεν έχει ζωή αιώνιον. Βλέπετε λοιπόν τι έννοια έχει εδώ. Τότε η γη πήρε κατάρα. Υπή κατάρατος η γη, λέει, εν της έργης σου, είπε ο Θεός στον Αδάμ. Καταραμένη η γη στα έργα σου. Μια μικρή ανάλυση. Δεν είπε επικατάρατος η γη, αλλά επικατάρατος η γη εν της έργης σου. Δηλαδή, όταν εσύ θα χειρίζεσαι την γη, δεν θα προκόβει η δουλειά σου. Και όχι αυτή καθεαυτήν η γη είναι καταραμένη. Ο Θεός δεν καταράται την δημιουργία του. Πού το κακόν, εις την προαίρεση. Πού η κατάρα, εν της έργης. Όχι στην ύλη αυτήν καθεαυτήν. Όχι, ο Θεός δεν καταράται την γη. Είναι έργο των χειρών του. Και ο Θεός είπε ότι είναι όλα καλά, λίαν. Τι καταράται. Καταράται την γη όταν ο άνθρωπος την χειρίζεται. Στο χειρισμό είναι η κατάρα. Και τώρα λέγει, εδώ φυτεύεται το δέντρο της ζωής για να απολαύσει η γη την ευλογία. Ποια ευλογία? Όταν πια ο άνθρωπος αυτό που κάνει δεν είναι στα έργα του πάντα κατηραμένον, αλλά ευλογημένον. Και για να λυθούν οι νεκροί, δηλαδή επήραν την ποινή του θανάτου. Τώρα όμως η ποινή του θανάτου τελείωσε. Λύονται οι νεκροί. Δηλαδή θα έχουμε ανάσταση νεκρών. Ο Αδάμ και η Εύα θα αναστηθούν. Μια μικρή παρατήρηση. Πότε μπορούμε, με την ευκαιρία το λέγω, πότε μπορούμε να κατανοήσουμε την Καινή Διαθήκη? Πότε μπορούμε να κατανοήσουμε τον Ιησού Χριστόν? Όταν έχουμε μπροστά μας την Παλαιά Διαθήκη. Και ειδικότερα τα τρία πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως. Εκείνα τα οποία σήμερα έχουμε προσβάλει. Ήθελα να πω στην αγάπη πολλών και ιδίως αγαπητών και σεβαστών θεολόγων. Δεν ξέρουμε τι κάνουν άλλοι παρακάτω. Δεν ξέρουμε υπό ποια κριτήρια βγάζουν την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά επικαλούμε και λέγω, είναι δυνατόν να κατανοηθεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού χωρίς την Παλαιά Διαθήκη? Μπορώ να γνωρίζω την ταυτότητα του Ιησού Χριστού χωρίς τους προφήτες? Τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι? Χρειάστηκε ένας πρόδρομος για να δείξει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ουδής μπορούσε να ξέρει. Πώς μπορούμε να ξέρουμε? Άλλοι είσαι ο προφήτης Ιερεμίας, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ένας των προφητών. Άγνωστος. Από πού το ξέρετε εσείς που μου λέτε ότι είμαι ο Υιός του Θεού? Σας το αποκαλύπτει ο Θεός διαμέσου των προφητών. Διότι εσείς κατανοείτε τους προφήτας. Διότι όταν ο Κύριος συναντά τον Φίλιππον και ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, τι λέει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ? Ευρήκαμε όν έγραψε Μωυσής και οι προφήτες. Δηλαδή τι έκαναν? Μελετούσαν τους προφήτες. Και συνεπώς δια των προφητών και με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος κατενόησαν ποιος είναι, ποια είναι η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Οι άλλοι απ' έξω τίποτα. Αν λοιπόν, αγαπητοί μου, βγάλουμε την Παλαιά Διαθήκη, τι θα καταλάβουμε για τον Ιησού Χριστόν? Θα πέσουμε στην ίδια κατάσταση που θα χρειαζόμεθα πάλι έναν πρόδρομο για να μας λέγει ότι αυτός είναι ο Ιησούς, αλλά ο πρόδρομος είναι ένας. Ήρθε και τελείωσε. Πώς θα κατανοήσουμε λοιπόν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού?
για να έρθω και στο βιβλίο της γενέσεως σου, προσβάλλεται και λέγεται μυθολογία. Μυθολογία, η ιστορία της δημιουργίας και ιδίως του ανθρώπου, εκεί που είναι όλη η χριστιανική ανθρωπολογία. Από εκεί βγαίνει η χριστιανική ανθρωπολογία και κατανοείται μετά εν Χριστώ Ιησού, διότι είναι ο νέος Αδάμ. Πώς θα μπορώ, ή δεν τον ονόμασε ο Απόστολος Παύλος τον Χριστό νέον Αδάμ, πώς θα μπορέσω να κατανοήσω τον νέον Αδάμ εάν δεν γνωρίσω τον παλαιόν Αδάμ? Και πώς μπορώ να μιλάω για τον νέον Αδάμ εάν κατηγορώ τον παλαιόν ως μυθικών πρόσωπων? Τότε αν είναι μυθικών πρόσωπων ο παλαιός Αδάμ, τότε με πολύ ευκολία θα μπορούσαμε να πούμε ότι και ο νέος Αδάμ είναι μυθικών πρόσωπων. Σας παραξενεύει? Λέγεται στις ημέρες μας. Μπαίνουν μερικοί καθηγητάδες, όχι θεολόγοι, όλοι. Μπαίνουν μερικοί που κάνουν διαφωτισμόν σε σχολές, δηλαδή. Ο Αδάμ, ο Χριστός, μυθικών πρόσωπων. Με πολύ ευκολία. Πρώτα είπαμε μυθικών πρόσωπο τον Αδάμ, τον παλαιό. Τώρα τι μας εμποδίζει να πούμε μυθικών πρόσωπων και τον νέον Αδάμ, τον Ιησού Χριστόν? Να τα αποτελέσματα, να οι συνέπειες όταν απορρίψουμε την Παλαιά Διαθήκη. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, μορφωμένοι άνθρωποι, σπουδαγμένοι θεολόγοι, που μπορούν να φαγαν χρόνια και χρόνια στα πανεπιστήμια και στα έδρανα των πανεπιστημίων, ότι μπορούν να αγνοούν την αξία της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Τότε τι μπορεί να είναι? Κάτι άλλο πρέπει να είναι. Τι μπορεί να είναι? Ας προχωρήσουμε. Παράγραφος 36. Μη τίνην επεσχυνθόμεν ομολογήσε των εσταυρωμένων. Μη λοιπόν ντραπούμε να ομολογήσουμε των εσταυρωμένων, εφόσον είναι το δέντρο της ζωής που εφυτεύθη εις το μέσον της γης. Εις το μέσον της γης. Θέλετε να πω κάτι για το μέσον της γης που εφυτεύει το δέντρο της ζωής? Εφυτεύθη στο μέσον του παραδείσου, το παλαιόν δέντρο. Το νέο δέντρο είναι στο μέσον της γης. Μπορείτε να μου βρείτε πάνω σε μία σφαίρα που είναι το μέσον της? Θα μου πείτε ότι κάθε σημείο της σφαίρας είναι μέσον και μπορεί να γίνει σημείο αφετηρίας. Από εκεί όπου να ξεκινήσω, έναν μεσημβρινό θα κλείσω, ή έτσι το κάνω ή έτσι το κάνω, όπως και να το γυρίσω, θα κλείσω πάντοτε μία περιφέρεια ίση με μια άλλη και μία απειρωστή περιφέρεια. Από το σημείο εκείνο ξεκινάνε άπειρες περιφέρειες, ίσες μεταξύ τους. Άπειρες περιφέρειες από ένα σημείο μιας σφαίρας. Αυτό το σημείο, το όποιο σημείο, είναι το κέντρο της σφαίρας. Αγαπητοί μου, όταν απλώθηκε η Εκκλησία του Χριστού σε όλη τη γη, όπου τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι και κέντρο της γης. Διότι πλάι στο σπίτι μου υπάρχει η ενορία, και εκεί θα βρω το δέντρο της ζωής, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού. Παντού είναι φυτεμένο το δέντρο της ζωής. Αυτό θα πει στο μέσο του παραδείσου. Μπορείς να φτάσεις, θα λέγαμε, το κέντρο, το μέσο είναι πάντοτε όπου και να είσαι, είναι το συντομότερο, ο συντομότερος δρόμος. Όπου να είσαι, όποια άκρη να είσαι, δεν θα πας από τη μία άκρη στην άλλη άκρη. Σημαίνει εύκολα μπορείς να βρεις, να μιλήσω τώρα έτσι, εύκολα μπορείς να βρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εύκολα. Τελείται το μυστήριον πάντοτε. Ακούστε τον Παύλον,
2000 χρόνια ο Παύλος δεν διεψεύστη, ούτε ο Χριστός που είπε και πήλε άδουκα τη σχίσουν της Εκκλησίας, ότι θα τελείται το μυστήριον έως ότου ξανάρθει ο Χριστός, έως ου αν έλθει. Πάντοτε θα τελείται το μυστήριο. Πάντοτε. Βλέπετε αλήθεια. Βλέπετε τις δογματικές αλήθειες πώς ακριβώς κατοχυρώνονται ιστορικά. Μη λοιπόν ντραπούμε να ομολογήσουμε τον εσταυρωμένο. Πρέπει να τον ομολογούμε. Πώς είναι αυτή η ομολογία? Με ποικίλους τρόπους. Εδώ σε μια ωραιοτάτη παράγραφο ο Άγιος Κύριλλος θα μας πει ότι ένας τρόπος ομολογίας του εσταυρωμένου Χριστού είναι όταν κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Αν κάποτε μας πουν διώκτε κάπου κάποτε, είσαι χριστιανός, άμα κάνω το σημείο του Σταυρού σημαίνει όλα, είμαι χριστιανός. Μη με ρωτάς τίποτα άλλο, είμαι χριστιανός. Το σημείο του Σταυρού, μεγάλο πράγμα. Το σημείο δε του Σταυρού είναι αληθινή ομολογία. Απόδειξη ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ομολογήσουμε τον Χριστό όταν δεν κάνουμε το Σταυρό μας εκεί που πρέπει. Ντρεπόμαστε να κάνουμε το Σταυρό μας σε ένα τραπέζι φιλικό που μας κάλεσαν, ή πιο δημόσιο τραπέζι, μας καλούν ξέρω εγώ σε μία λέσχη που κάνουν δεξιώσεις τελοιπά. Ντρεπόμαστε να κάνουμε το Σταυρό μας. Γιατί δεν κάνουν οι άλλοι το Σταυρό τους? Ή φιλικό ή συγγενικό τραπέζι, ή ακόμη εμείς στο σπίτι μας που κάνουμε τον Σταυρό μας στο τραπέζι, έρθουν φίλοι μας και συγγενείς μας στο δικό μας το σπίτι. Πάλι δεν κάνουμε προσευχή, ούτε κάνουμε το Σταυρό μας, γιατί ντρεπόμαστε τους επισκέπτες μας. Δεν πάει πολύ, νομίζετε? Περπατάμε στο δρόμο που συνηθίζουμε να κάνουμε το Σταυρό μας μπροστά από μια εκκλησία. Ξέρετε γιατί κάνουμε το Σταυρό μας σε μια εκκλησία? Είναι τιμή προς τον εσταυρωμένον που είναι μέσα εις τον ναόν. Να πω κάτι περισσότερο. Είναι τιμή χαιρετισμός, είναι τιμή χαιρετισμός, ομολογία ταύτισης, ότι εκείνο που είναι εκεί εγώ το αποδέχομαι κάνοντας το Σταυρό μου. Επάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχει μονίμως το Άγιον Αρτοφόριον που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μονίμως εκεί το φυλάτωμε για ειδικούς σκοπούς, για ασθενείς που τους κοινωνούμε. Και κάνω το Σταυρό μου προ μιας εκκλησίας που περνάω, σημαίνει αυτό. Σημαίνει ομολογία, σημαίνει χαιρετισμό, σημαίνει ταύτιση, αποδοχή, πολλά πράγματα. Τα κεριά εκεί δηλαδή. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε αγαπητοί, αν έχω το θάρρος να κάνω το Σταυρό μου, είναι η αφετηρία να ομολογώ τον Χριστόν και τον Τίμιο Σταυρό του. Και όταν προκόψω στην αρετή, τότε θα μου δοθεί το μεγάλο βραβείο και το μεγάλο προνόμιο και το μεγάλο χάρισμα. Ποιο? Να ομολογήσω και τον Χριστόν ενώπιον αρχόντων και βασιλέων, που λέει ο Κύριος, και συναγωγών και συνεδρίων και θρόνων και εξουσιών, και να πω είμαι χριστιανός, έστω και αν αυτό μου κοστίσει τη ζωή μου. Ποτέ όμως δεν θα φτάσω στο μαρτύριο, στο προνόμιο του μαρτυρίου. Προσέξτε, προνόμιο. Ο Άγιος Κύριλλος λέγει ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο του Αγίου Πνεύματος. Όταν θα μιλήσουμε στην κατήχηση που ομιλεί πρώτα ο Θεός, φτάσουμε εκεί ύστερα από μερικά χρόνια, περί του Αγίου Πνεύματος, θα το δούμε εκεί, ότι είναι χάρισμα το μαρτύριον, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος ακριβώς. Ποτέ δεν θα φτάσουμε εκεί αν ντρεπόμαστε να κάνουμε το Σταυρό μας.
Και τώρα στη συνέχεια, αγαπητοί μου, ομιλεί για την αξία του Σταυρού, πού πρέπει να γίνεται κλπ. Είναι μια ωραιοτάτη, όπως σας είπα προηγουμένως, παράγραφος. Παρακολουθήσατε. Επιμετώπου, μεταπαρησίας, δακτύλης, εισφραγής και επιπάντων ο Σταυρός γινέστο. Επί άρτων βιβροσκομένων και επί ποτηρίων πεινωμένων, εν εισόδης, εν εξόδης, πρώτου ύπνου, κοιταζομένης και διανισταμένης, οδεύουση και ηρεμούση, μέγα το φυλακτηρίον, δωρεάν δια τους πένιτας, χωρίς καμάτου δια τους ασθενείς, επειδή και παρά Θεού η χάρη σημείων πιστών και φόβος δαιμόνων. Ο Σταυρός λέγει, με παρησία να σημειώνεται με τα δάχτυλα σαν σφραγίδα σε όλα τα πράγματα, επάνω στο ψωμί που τρώμε, δηλαδή στο φαγητό. Ο Σταυρός λοιπόν να γίνεται επί άρτων βιβροσκομένων, δηλαδή στο τραπέζι, επί ποτηρίων πεινωμένων, δηλαδή στα ποτήρια, εν εισόδης, όταν μπαίνουμε κάπου, εν εξόδης, όταν βγαίνουμε από κάπου, πριν από τον ύπνο, στο κρεβάτι, όταν σηκωνόμαστε, όταν περπατάμε, όταν καθόμαστε, οδεύουση και ηρεμούση. Μέγα το φυλακτήριον, το φυλακτήριον, φυλακτών ο Σταυρός, μεγάλο, είναι δωρεάν για τους φτωχούς, δεν έχουν τίποτα να πληρώσουν. Δεν μπορεί κανείς να πει είμαι φτωχός και δεν το έχω. Είναι πολύ δωρεάν ο Σταυρός. Και χωρίς καμάτου δια τους ασθενείς. Και ούτε ο άρρωστος μπορεί να πει δεν μπορώ να κάνω το Σταυρό μου γιατί θέλει κόπο. Για να δούμε μέχρι εδώ μερικά. Γιατί λέει και στη συνέχεια δια το θέμα του Τιμίου Σταυρού. Καταρχάς, όταν λέει επιμετώπου μεταπαρησίας δακτύλης, βλέπει κανένας την παράδοση του σημείου του Σταυρού να είναι πολύ παλιά. Μην ξεχνάμε ότι οι κατηχήσεις αυτές είναι ακριβώς στα μέσα του 4ου αιώνα. Είναι του 350 μετά Χριστόν. Ότι ο Σταυρός χρησιμοποιεί το για λατρευτικούς σκοπούς, απόδειξης ότι κάποτε στις ανασκαφές της Πομπιείας, που είναι γνωστό ότι η Πομπιεία κατεστράφει από τον Βεζούβιον κάπου το 70 μετά Χριστόν, κάπου εκεί, βρέθηκε σε ένα καμαράκι ενός δούλου ένα σταυρός ξύλινος μισοαπανθρακωμένος. Δείγμα ότι ο δούλος ήταν χριστιανός και είχε τον Τίμιον Σταυρόν, τον είχε στο καμαράκι του και για λατρευτικούς σκοπούς. Πού είναι οι χιλιαστές που λέγουν αυτά που λένε? Και βεβαίως ο Σταυρός αυτός είναι σε μουσείο και δεν είναι πάσαλος που λένε οι χιλιαστές. Γιατί ο Σταυρός τους βγάζει τα μάτια και δεν μπορούν να τον βλέπουν, ταράσσονται. Διότι ο δαίμον ταράσσεται, οι δαίμονες ταράσσονται και οι άνθρωποι αυτοί είναι του διαβόλου άνθρωποι. Και συνεπώς έχουν τον Σταυρόν ως πάσαλον. Ο διάβολος δεν ταράσσεται από τον πάσαλον γιατί δεν είναι ο Σταυρός. Απλούστατα. Λοιπόν, το σημείο του Σταυρού, να βλέπετε, ήμαθα στα μέσα του 4ου αιώνα. Βέβαια, αν είχαμε άλλο κείμενο, θα λέγαμε ίσως πιο πολλά, εάν είχαμε κάποια αναφορά εις το σημείο αυτό. Πώς λέγει μετά των τριών δακτύλων, μετά παρησίας δακτύλης. Δεν λέει τριών δακτύλων, μετά παρησίας δακτύλης, εισφραγής και τα λοιπά, επιμετώπου και λοιπά. Όταν κάνουμε το σημείο του Σταυρού,
Το κάναμε εμείς οι Ορθόδοξοι, βάζοντας τα τρία μας δάχτυλα, τον αντίχειρα και τα δύο επόμενα, δηλαδή τον μεσαίον και τον δείκτη, βάζουμε μαζί και τα βάζουμε, τα ενώνουμε, γνωστός ο τρόπος. Και τώρα, ενώ αυτά δεν έχουν ισότητα όταν τα βάλουμε έτσι, όταν τα κάνουμε έτσι έχουν ισότητα. Η ένωσή των εκφράζει ότι ο Θεός τον οποίον προσκυνούμε είναι ένας. Τα πρόσωπα είναι τρία και είναι ίσα. Δεν είναι μεγαλύτερος ο Πατήρ από τον Υιόν. Δεν είναι μεγαλύτερος ο Πατήρ από τον Υιόν, διότι είναι υπερφυής η γέννησης και δεν έχει τα χαρακτηριστικά της γεννήσεως ημών των ανθρώπων, ώστε να λέμε ότι ο πατέρας μου βεβαίως είναι μεγαλύτερος από μένα, γιατί δεν θα μπορούσε να ήταν πατέρας μου. Ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον είναι ίσα. Είναι τρία πρόσωπα με ίδια γνωρίσματα. Τα γνωρίσματα, ο Πατήρ γεννά, ο Υιός γεννάται, το Πνεύμα του Άγιον εκπορεύεται, ίσα, μία θεότης όμως, ηνωμένα αυτά. Την ίδια ώρα, αυτά τα τρία με τα οποία κάνω το σταυρό μου, εκφράζω τώρα ένα άλλο μυστήριο. Το πρώτο μυστήριο είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Και το δεύτερο μέγα μυστήριο είναι το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Και αυτό το μυστήριο της ενανθρωπίσεως εκφράζεται με τα άλλα μου δύο δάχτυλα, τα βλέπετε, τα άλλα δύο, αυτά εδώ από κάτω, τα άλλα δύο δάχτυλα που εκφράζουν τις δύο φύσεις του Ιησού Χριστού, τη Θεία και την ανθρωπίνη, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και τώρα, κάνοντας το σταυρό μου, σημαίνει ότι πιστεύω εις την θυσίαν εκείνου που εσταυρώθη για τις αμαρτίες μας. Εκφράζω την πίστη μου στον Ιησού Χριστόν ως Θεανθρώπου. Διότι τα δύο αυτά μυστήρια, το τριαδικόν του Θεού και το μυστήριο της Θείας Οικονομίας της ενανθρωπίσεως, είναι τα πρώτα, τα μέγιστα μυστήρια που καθορίζουν τον χριστιανισμό. Όλα τα άλλα δόγματα είναι περιφερειακά. Όλα τα άλλα δόγματα κινούνται περί αυτά τα δύο δόγματα. Θα μας το πει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος. Να σας το πω όμως τώρα, μια που έρχεται εδώ συνειρμικά. Λάμβανε ουν πρώτον, λέγει, αραγές θεμέλιον των σταυρών και επικοδόμη τα λοιπά της πίστεως. Πάρε, λέγει, το αραγές, το χωρίς ραγές, το χωρίς χαραμάδες, θεμέλιον, δηλαδή πολύ στερεών θεμέλιον. Ποιο? Των σταυρών. Ο σταυρός τι εκφράζει? Το δόγμα της ενανθρωπίσεως. Και πάνω, λέει, σε αυτά να οικοδομήσεις τα υπόλοιπα θέματα της πίστεως. Να λοιπόν τα δύο μεγάλα δόγματα που καθορίζουν τον χριστιανό, τον χριστιανισμό. Αν τα αποδέχομαι αυτά, αποδέχομαι τον χριστιανισμό. Όλα τα άλλα, είπαμε, συμπληρώνουν την γνώση μας περί του χριστιανισμού. Αυτά, όταν λέει επιμετώπου με τα παρησίας, δακτύλης, εισφραγής και τα λοιπά. Βέβαια περιττό να το πω, αλλά γιατί περιττό? Ότι ο σταυρός πρέπει να είναι κανονικός. Όταν σταυρώνομαι, σημαίνει το εξής. Πρώτον, εκφράζω αυτό που πιστεύω. Δεύτερον, είπα σταυρώνομαι, σημαίνει επάνω εις αυτών των σταυρών που κάνω, ήδη σταυρώνουμε. Δηλαδή, ήδη τοποθετώ τον εαυτό μου επάνω εις αυτών των σταυρών. Ο χριστιανός είναι σταυρωμένος. Ανά πάσα στιγμή, δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος, εγώ, λέει, Χριστό συνεσταύρωμαι. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό.
επάνω εις των σταυρών του Χριστού, σταυρώνομαι και εγώ ο πιστός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, να το πω έτσι λιγάκι απλοελληνικά και πρακτικά? Ο σταυρός είναι το σύμβολο της ασκήσεως, του ασκητισμού, του ασκητικού στοιχείου. Αυτό που λέγαμε στην ώρα της, των απορριών. Δηλαδή, από εκεί πηγάζει το ασκητικό στοιχείο, από τον σταυρόν. Γι' αυτό μπορώ να σωθώ χωρίς τον σταυρόν? Τελείως όχι. Δεν μπορώ να σωθώ χωρίς το ασκητικό στοιχείο. Γι' αυτό όταν το ασκητικό στοιχείο βγει από τη ζωή μου, εγώ το λέγω σταυρικό, το ίδιο είναι. Το σταυρικό στοιχείο, όταν βγει από τη ζωή μου, τότε δεν έχω καν γνησιότητα χριστιανισμού και συνεπώς δεν έχω τη σωτηρία. Ακόμη, αφού έτσι έχουν τα πράγματα, δεν νομίζετε ότι ο σταυρός πρέπει να γίνεται ευλαβός? Και αν γίνεται ευλαβός, δεν νομίζετε ότι πρέπει να γίνεται ορθός και κανονικός? Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω μία παροδία σταυρού ή ένα υποκατάστατο σχήματο σταυρού? Και τα υποκατάστατα του σταυρού είναι όταν κάνω το σταυρό μου, το βάλω στο μέτωπο ή κάπου εδώ στη μύτη μου ή λίγο πιο κάτω, και μετά πάει λιγάκι πιο κάτω, μια παλάμη πιο κάτω, και μετά ξεκινάει εδώ κάπου και ακαθορίστος πηγαίνει απέναντι πλαγίως κάτω. Δεν είναι αυτό, δεν είναι το σημείο του σταυρού. Πείτε του ό,τι σχήμα θέλετε, αλλά δεν είναι το σημείο του σταυρού. Αγαπητοί μου, θα κάνουμε ευλαβώς τον σταυρό μας. Ούτε γρήγορα, ούτε βιαστικά, ούτε κακότεχνα και κακό σχήμα. Ο τίμιος σταυρός θα γίνεται επάνω μας κανονικά. Θα γίνεται ωραία. Θα πηγαίνει εδώ στο μέτωπο. Θα πηγαίνει εδώ κάτω, στην κοιλία. Θα πηγαίνει επάνω δεξιά στον ώμο, επάνω αριστερά στον ώμο. Θα κάνουμε καλά το σταυρό μας. Τώρα, τι σημαίνει επάνω, τι σημαίνει κάτω, τι σημαίνει από εδώ, τι σημαίνει από εκεί? Υπάρχει πληθώρα ερμηνεών, ωραιοτάτων και χαρακτηριστικών. Αλλά δεν σας λέγω τίποτα, γιατί πιστεύω ότι γνωρίζετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Όπως επί παραδείγματι, ότι ο Θεός ήτο εις των ουρανών, κατέβηκε για μένα, εσταυρώθηκε λέγει. Μετά ο δεύτερος σταυρός τι σημαίνει, ο τρίτος σταυρός τι σημαίνει? Υπάρχουν πολλά, δεν σας τα λέγω. Αλλά ένα μόνο, πώς η θεολογία βγαίνει από το σημείο του σταυρού? Γιατί απλούστατα ο σταυρός είναι η αληθής θεολογία της σωτηρίας μας και της αγάπης του Θεού. Διότι λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, δεν είχε άλλους τρόπους ο Θεός να εκφράσει την αγάπη του. Εξέφρασε την αγάπη του με το χειρότερο τρόπο, διαλέγοντας το χειρότερο τρόπο. Λέει, ποιος είναι ο χειρότερος τρόπος? Για τον εαυτόν του, η σταυρική του θυσία, για να μας δείξει πόσο μας αγαπά. Αν θα έπρεπε να απαντήσει κάποιος σε εκείνο που λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούτω γαρηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ούτω, τόσο, πόσο, να δείξει κανείς τον σταυρό, τόσο μας αγάπησε ώστε ανέβηκε πάνω εις τον σταυρό. Είναι η απάντηση στο ούτω, στο τόσο. Και τώρα προχωρούμε. Να μπαίνει σφραγίδα λέει σε όλα. Γιατί λέγει τον σταυρόν σφραγίδα? Λέγει δακτύλης εις φραγής και επιπάντων ο σταυρός γινέστο. Ξέρετε ότι όταν κάνουμε το πρόσφορο λέγεται σφραγίδα. Θα μου πείτε, βέβαια είναι πολύ φυσικό να το πούμε σφραγίδα, διότι χαράσουμε πάνω σε ένα επίπεδο ξύλο στρογγυλό, χαράσουμε τα γνωστά χαράγματα και εναποθέτουμε επάνω στη ζύμη τη σφραγίδα αυτή, βγαίνει ανάγλυφη η ζύμη, το βάζουμε στο φούρνο και έχουμε τη γνωστή, το γνωστό μας πρόσφορο.
Όχι αυτό, αγαπητοί μου. Βεβαίως αυτό είναι μία σφραγίδα, αλλά αμφισβητήτως είναι μία σφραγίδα. Ο Σταυρός δεν λέγεται γι' αυτό σφραγής. Ξέρετε τι σημαίνει σφραγής? Θα πει κάτι που καθορίζω, μια εγκυρότητα, μια ιδιοκτησία. Λέμε, βάζω τη σφραγίδα σε ένα χαρτί, σε ένα πιστοποιητικό, σε μια παραδοχή, ξέρω εγώ, βάζω μια σφραγίδα. Αν δεν μπει υπογραφική σφραγίδα, αυτό το έγγραφο είναι άκυρον. Λοιπόν, λέγεται σφραγής διότι δείχνει ότι είμαι ιδιοκτησία του Θεού. Δεν λέει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος «Ηγοράστητε γάρ τιμής και ουκ εστέ εαυτόν». Το είπα αντίστροφα, «Ουκ εστέ εαυτόν». «Ηγοράστητε γάρ τιμής». Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, γιατί έχετε αγοραστεί κατόπιν αντιτίμου. Και τι είναι το αντίτιμο? Ο Σταυρός. Και συνεπώς, πώς θα καθοριστεί αυτή η αγορά του Θεού που κάνει? Δηλαδή η ιδιοκτησία του, είμαι του Θεού. Του ανήκομαι με την σφραγίδα. Και ποια είναι η σφραγίδα? Ο Τίμιος Σταυρός. Γι' αυτό λέμε ότι σφραγίζομαι. Όταν κάνω το σταυρό μου, θα το πω ή σταυρώνομαι ή σφραγίζομαι. Είναι το ίδιο πράγμα. Θα το δείτε αυτό στη βάπτιση. Μιλάμε συχνά για τη σφραγίδα. Πάρετε την περίπτωση όχι του Τιμίου Σταυρού, παρότι γίνεται το σημείο του Σταυρού, με το Άγιο Μύρον, όταν σταυρώνομαι, σφραγίζομαι, λέμε, σφραγής, δωρεάς και τα λοιπά. Σφραγής. Γι' αυτό ξέρετε ότι το βάπτισμα είναι ανεξίτηλο. Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι ανεξίτηλο. Δεν επαναλαμβάνεται. Άπαξ ετέθη σφραγής και λοιπά. Θα μου πείτε, αν κάποιος πάει στην αίρεση, ξεπέσει, ο εκπεσμός δεν είναι αμαρτία, είναι η αίρεση. Η αίρεση είναι εκπεσμός. Δεν φεύγει σφραγίδα, αλλά απλώς όταν κάποτε, πώς να σας το πω, με ένα παράδειγμα θα σας το πω, κάνουμε σαν μονή εμείς μία πράξη και βάζουμε μία σφραγίδα και θέλουμε να κάνουμε μία ανάληψη χρημάτων. Πώς μπορεί να γνωρίζει η τράπεζα για αυτή την πράξη που κάναμε ότι η σφραγίδα αυτή είναι η δική μας και η υπογραφή είναι του Ηγουμένου και του Ηγουμένου Συμβουλίου? Πάμε στη Μητρόπολη και η Μητρόπολης από κάτω αναγνωρίζει, ή πάμε στον σταθμό των αστυνομικών. Το ίδιο είναι. Πάμε όμως στην οικία μας αρχήν, στην Μητρόπολη, και από κάτω μπαίνει η σφραγίδα της Μητροπόλεως και η υπογραφή του Μητροπολίτου ότι η σφραγίδα της Μονής είναι γνησία. Μπαίνει η Δευτέρα σφραγής. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένας πιστός που βαφτίστηκε και γίνει αιρετικός, δεν ξαναβαφτίζεται διότι ετέθη σφραγής. Απλώς γίνεται επαναγνώρισης, ανανέωση της σφραγίδος, χωρίς να γίνει το μυστήριον. Και τι κάνουμε, ξέρετε? Όταν κάποιος γυρίσει από την αίρεση, τον χρύομαι με Άγιο Μύρο και γίνεται μια δεύτερη σφράγιση που επισφραγίζει την πρώτη σφράγιση, τη σφράγιση του βαπτίσματος. Εκείνο που κάνουμε στο βάπτισμα με το Άγιο Μύρο είναι δεύτερο μυστήριο, όπως τα ξέρετε, γιατί εκεί κάνουμε δύο μυστήρια. Είναι το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο του χρίσματος. Έχουμε δύο μυστήρια. Με αυτό το σχήμα που σας το είπα, θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι να γιατί δεν επαναλαμβάνεται ένα μυστήριο. Το μυστήριο, σας ξαναλέγω, του βαπτίσματος. Δεν επαναλαμβάνεται. Η σφραγής είναι ανεξίτηλος. Όπως και της ιεροσύνης η σφραγής είναι ανεξίτηλος. Μένει ανενέργητος με μία καθαίρεση, αλλά όχι ότι βγαίνει σφραγής.
Εις τον αιρετικό μένει ανενέργητο το βάπτισμα, εις φραγίδα του Στιμίου Σταυρού. Γιατί είναι αιρετικός, αλλά δεν εξαλείφεται. Αυτή λοιπόν η σφραγίδα είναι μεγάλο πράγμα. Αγαπητοί μου, είναι μεγάλο πράγμα. Σφραγίζει αυτός ο Θεός. Δεν σφραγίζει άνθρωπος. Σφραγίζει αυτός ο Θεός. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτή η σφραγίδα? Όταν τη δουν οι δαίμονες, δεν μπορούν να διεκδικούν πλέον τον άνθρωπο. Διότι λέμε οι κτήσεις ή το δαίμονο κρατουμένοι. Δηλαδή κάτω από την κατοχή του δαίμονος, του διαβόλου. Όταν όμως μπαίνει η σφραγή του Τιμίου Σταυρού, ο διάβολος παρετείται. Δεν είναι πλέον η ιδιοκτησία μου η γη, δεν είναι η ιδιοκτησία μου ο άνθρωπος αυτός. Ανήκει πλέον σε κάποιον άλλον, ανήκει στον Θεό. Ο Σταυρός λοιπόν να γίνεται επί άρτων διβροσκομένων και επί ποτηρίων πεινωμένων. Γενικά θα λέγαμε, στο τραπέζι μας θα κάνουμε το σταυρό μας και την προσευχή μας. Αγαπητοί μου, στο τραπέζι θα κάνουμε το σταυρό μας και την προσευχή μας. Να το αποκτήσετε σαν συνήθεια, τα παιδιά σας να το βρουν μέσα στο σπίτι. Άμα μεγαλώσουν θα το κάνουν και εκείνο στο δικό τους στο σπίτι. Και θα γίνετε παράδοση. Παράδοση χριστιανική, από γενιά σε γενιά. Τι νομίζετε? Έτσι είναι η παράδοση. Μεταλαμπάδευσης είναι η παράδοση. Είναι μεταλαμπάδευσης βιωμάτων. Εκείνο που πήρα αυτό παραδίδω. Σπουδαίο. Και πρέπει να γίνεται αυτή η προσευχή. Αλλά αν κάποτε κάτι τρώγω έξω από το τραπέζι το πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, μπορώ να κάνω το σταυρό μου. Εξαρτάται από την ευλάβεια και την κατανόηση των πραγμάτων του κάθε πιστού. Αν στο σχολείο στο διάλειμμα πάρω ένα κουλούρι ή στο γραφείο πάρω έναν καφέ και ένα κουλούρι, θα κάνω το σταυρό μου? Εγώ πιστεύω ότι εδώ εσείς που ακούτε αυτά, τώρα από αύριο το πρωί όταν θα τρώτε το κουλούρι σας, θα κάνετε το σταυρό σας. Στο γραφείο σας. Ναι. Θέλετε να με διαψεύσετε? Δεν θα με διαψεύσετε. Όχι, δεν θα με διαψεύσετε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αύριο το πρωί στην υπηρεσία σας, στο γραφείο σας, όπου είσαστε, θα κάνετε το σταυρό σας τρώγοντας το κουλούρι σας. Θα με θυμηθείτε αύριο το πρωί. Κάτι ακόμα. Στο Άγιον Όρος, όπως τα γνωρίζετε, όταν κάτι θα φάμε ή κάτι θα πιούμε και το αντικείμενο σταυρώνουμε, το ποτήρι και το σταυρό μας κάνουμε και το ποτήρι σταυρώνουμε. Ξέρετε ότι η φύση είναι δαιμονοκρατουμένη, αλλά έλεγα σήμερα να τελειώσουμε την 13η κατήχηση, μπα, θα πάμε για του χρόνου μου φαίνεται. Προσέξτε, ξέρετε ότι η φύση είναι δαιμονοκρατουμένη. Ξέρετε ότι άμα βαφτίζουμε ένα παιδί, προηγουμένως έχουμε εξορκισμό του ύδατος. Εξορκίζουμε το νερό. Δεν λέμε ότι να φύγει ο εμφολεύων διάβολος που εμφολεύει στο νερό. Όταν κάνουμε αγιασμό δεν διώχνουμε τον εμφολεύοντα διάβολον από τις ευχές, από την πράξη της Εκκλησίας, που δεν είναι παρά αυτή η παράδοση της Εκκλησίας. Δηλαδή αυτή η Αγία Γραφή. Είδατε και στην παράσταση της βαπτίσεως που είναι ένα θηρίο εκεί μέσα, ένας δράκον εκεί που ο Χριστός βαπτίζεται στον Ιορδάνη. Είναι ο εμφολεύω, εμφολεύω θα πει κάνω φωλιά κάπου μέσα. Αυτό θα πει εμφολεύω. Είναι ο διάβολος που κρύπτεται. Τι κάνουμε εκεί? Κάνουμε εξοργισμό του ύδατος για να φύγει ο διάβολος να βαπτίσουμε τον άνθρωπο. Ένα ποτήρι άμα το σταυρώσουμε, διώχνουμε το διάβολο από το ποτήρι αυτό που εμφολεύει εκεί που μπορεί να μας κάνει κακό. Λέμε πίνω ένα ποτήρι νερό και με πείραξε. Θα μου πείτε ήταν κρύο και με πείραξε. Και ποιος σας είπε ότι η φύση μπορεί να βλάπτει τον άνθρωπο? Πίσω, αγαπητοί μου, από αυτό που λέμε φυσική βλάβη, δεν είναι παρά δαιμονική βλάβη. Αν θέλετε δεχτείτε το. Αυτή είναι θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
η φύση δεν βλάπτει, παρά μόνον ο διάβολος βλάπτει διά της φύσεως. Όταν η φύση είναι ασφράγιστος, όταν η φύση δεν φέρει τη σφραγίδα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε το σταυρό μας, να διώξουμε τον εμφολεύοντα δράκοντα. Θέλετε ακόμη? Όταν βγουν οι καινούργοι καρποί, ξέρετε, τους πηγαίνουμε στην εκκλησία. Μάλιστα υπάρχει ευχή της καινούργιας σταφυλής, το καινούργιο σταφύλι που το ευλογούμε στην εκκλησία 6 Αυγούστου. Όσοι από εσάς έχετε αμπέλη, δεν θα βάλετε στο στόμα σας ρόγα, παρά θα κόψετε το πρώτο τσαμπί, θα το πάτε την 6 Αυγούστου. Τώρα εδώ στη Θεσσαλία το σταφύλι 6 Αυγούστου. Την αργά είναι? Πιο νωρίτερα. Τέλος πάντων, εγώ θα σας έλεγα ναι, μπορεί να ευλογηθούν και πιο μπροστά. Να κόψετε το πρώτο σας σταφύλι, ή ακόμη αν θέλετε το πρώτο αλεύρι από το φετινό σιτάρι που θα κάνετε αλεύρι, ή έστω σιτάρι, ή τον σπόρο που θα σπείρετε τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Ξαναγυρίσω στα φύλλα για να μην πολύ πραγμανώ. Πάρετε ένα καλαθάκι, βάλτε μέσα μερικά στα φύλλα και πηγαίνετε τα στην εκκλησία. Υπάρχει ειδική ευχή. Εις το ευλογήσε στα φυλήν. Θα ευλογηθούν τα στα φύλλα, που σημαίνει τώρα παίρνουμε την ευλογία. Μπορούμε να τα φάμε. Προσέξτε κάτι. Στην πράξη, στην καθημερινή πράξη, βγαίνουν τώρα οι ντομάτες. Α, θα μου πει τώρα το χρόνο είναι. Όχι τώρα τρώγουν οι ντομάτες. Όχι τώρα, τον άλλο μήνα. Ακόμα είναι οι τεχνητές ντομάτες, οι νάιλον ντομάτες. Όταν θα έρθει η εποχή της ντομάτας. Μάλιστα, ακούστε, μου έλεγε ένας γεωπόνος ότι αυτά τα φρούτα, λέει, και αυτές οι ντομάτες που έχουν μύτη, είναι γιατί είναι από ορμόνες. Όταν βλέπετε ντομάτα με μύτη, βγάζει μια μύτη, είναι ορμονικό πράγμα αυτό. Τώρα τι επιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει παρακάτω? Οι γνώστες γνωρίζουν. Προσέξτε, δεν ξέρω πιο πολλά, γεωπόνος. Δεν είμαι ό,τι μου είπαν, σας λέγω. Όταν θα έρθει η εποχή, θα φάμε τις πρώτες ντομάτες. Μόλις πάρουμε την ντομάτα να την κόψουμε, αγαπητοί μου, ακούστε με, ας υψώσουμε τα μάτια μας προς τον ουρανό και να πούμε, κάντος το σταυρό μας: Κύριε, σε ευχαριστούμε που μας αξίωσες πάλι να ξανάρθει το καλοκαίρι. Δεν πεθάναμε. Ζούμε και έχουμε και υγεία και τρώμε πάλι ντομάτες. Θα βγουν τα κολοκυθάκια, τα γκουράκια, θα βγουν τα μπελιτζάνες. Ό,τι πρώτο καινούργιο, τα λάχανα παρακάτω, πορτοκάλια, τα κεράσια, μέσα σε όλο το χρόνο. Τι βγαίνει φρούτο καινούριο, τι βγαίνει λαχανικό καινούριο? Ό,τι καινούριο βγαίνει, όταν το πρώτο γευόμεθα, να ευχαριστήσουμε τον Κύριον. Και τι κάνουμε με αυτό? Γινόμεθα ιερείς εν ευρία ενία. Προσφέρουμε ευχαριστίαν την κτήση που μας προσέφερε ο Θεός. Εν ευρία ενία δεν κάνετε τίποτε άλλο παρά εκείνο που κάνει ο ιερεύς όταν λέει «Τασά εκ των σών, σι προσφέρουμε». Σου προσφέρουμε τα ειδικά σου εκ των ειδικών σου. Μας έδωσες τις ντομάτες και τώρα σε ευχαριστούμε, σου τις αναφέρομεν. Αναφέρω, θα πει παρουσιάζω. Σου τις αναφέρομαι τις ντομάτες και σου λέμε «Σε ευχαριστούμε». Τι λέτε μέσα σε αυτό το «πάρε δώσε» του Θεού? Παίρνει, δίνει, παίρνει, δίνει. Θα τελειώσει ποτέ η ευλογία? Ουδέποτε. Και ο άνθρωπος είναι μέσα στον κύκλο της ευλογίας. Και αυτό είναι το πάρα πάρα πολύ σπουδαίο. Ακόμη κάτι άλλο. Όταν λέει «μπαίνομαι, βγαίνομαι προτού ύπνου» και τα λοιπά, ανοίγουμε τα μάτια μας, «δόξα σοι το δείξατε το φως», να κάνουμε το σταυρό μας ενώ ακόμα είμαστε στο κρεβάτι. Ξημερωθήκαμε, μπορούσαμε να είχαμε πεθάνει τη νύχτα. Αλλά θα μείνω σε κάτι μόνο. Εισόδης εξόδης. Ξέρετε, και οι πεζοί σκοτώνονται στο δρόμο και τα αυτοκίνητα θρακέρνουν. Θέλετε να μην σας βρει ζημιά?
Θέλετε να μην πάθετε κακό στο σπίτι σας? Ακούστε, αγαπητοί μου. Όσοι έχετε αυτοκίνητο, πριν φύγετε από το σπίτι σας, κάνετε τρεις μετάνοιες μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Προσκυνήστε και πείτε: Χριστέ μου, κάνοντας το σταυρό σας, Χριστέ μου, φύλαξε και εμένα και του συνεπιβάτες μου και το αυτοκίνητο, να μην πάθουμε κακό. Αν μου πείτε κάπου ότι μπορεί να πάθω κακό, αν έπαθα κακό, το επέτρεψε ο Θεός. Γιατί? Μήπως δεν πιστεύω σε εκείνον που απλώθηκε επάνω εις των σταυρών? Όταν επιστρέψω από το ταξίδι μου, τη δουλειά μου, θα κάνω πάλι τρεις μετάνοιες μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Αυτό είναι ανεξάρτητο από την πρωινή μου προσευχή και τη βραδινή μου. Ανεξάρτητο πράγμα. Πάλι το σταυρό μου και θα πω: Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που με φύλαξες και εμένα και τους συνεπιβάτες μου και το αυτοκίνητο. Και επάνω εις τον παρεμπρίζει εκεί που ξέρω, μη βάζετε μπλε χάντρες και πέταλα και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι μεσοβέζικα πράγματα, είναι δαιμονικά. Το τίμιο σταυρό και μία εικονίτσα, αν θέλετε. Και τότε, αγαπητοί μου, πραγματικά ο τίμιος σταυρός, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, είναι μέγα το φυλακτήριο. Είναι φυλακτήριο, φυλακτό, αληθινό φυλακτό. Αλλά και να φορούμε τον τίμιο σταυρό επάνω μας, είναι μέγα φυλακτόν. Πότε? Εάν πιστεύουμε εις αυτόν. Εάν πιστεύουμε σε εκείνον που σταυρώθηκε στο σταυρό. Και εάν δεν είναι κόσμημα, μπορεί να είναι ξύλο, μέταλλο, πολύτιμο, χρυσάφια, ή μην έχει σημασία. Αλλά θα πιστεύω εις τον Τίμιο Σταυρόν. Θα πιστεύω εις τον Ιησού Χριστόν. Και τότε για μένα θα είναι φυλακτήριον ο Τίμιος Σταυρός. Αλλά θα πούμε κάτι περισσότερο πρώτα Θεός την ερχομένη.